Αμα δεν. Αρχίζουμε τραγούδι. Όχι, Γιάννη. Τέλεια, γιατί είμαστε στον πρωινό καφέ. Όχι, ρε Γιάννη. Όχι. Μιλάει... Σεβάσου τουλάχιστον τον καλεσμένο. Μιλάει κεντρικιά και όλοι οι άλλοι σιωπούν. Ναι, αλλά και στη δική μου εκπομπή. Μιλάει κεντρικιά. Πάλι και καλημέρα. Κάθε μέρα και με ήλιο ή με βροχή λέω πάντα καλημέρα. Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στον πρωινό καφέ. Μπορούμε να καλέσουμε ένα beat να φύγω. Έτσι όπως ήρθα ακριβώς. Αν γίνεται, γιατί ξεκίνησε όλο λάθος. Έχουμε πιει ήδη 38 ποτά. Είμαστε πάρα πολύ μεθυσμένες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Να μιλάς για τον εαυτό σου, μην υφάλει. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο, κοιτάξτε τις δύο κάμερες, γιατί είμαι κεντρικά και έτσι κάνουν οι κεντρικές, ελίσσονται σαν αντιλόπες. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι έχω σήμερα μαζί μου πρωί πια. Πάμε στα Everest σε λίγο. Έχω μαζί μου. Θα το βαρύνω λίγο. Το πιο ταλαντούχο. Το πιο αστείο. Εντάξει, ναι. Το πιο ανερχόμενο. Ισχύει. Το πιο σεξουαλικό. Ισχύει. Μην πεις για τον εαυτό σου, παρακαλώ. Τελείωσε το λέγοντας για μένα. Το πιο ερωτικό. Όχι, ρε Βαλέκα, μην κάνεις τα κόλπα μου. Λέγε. Έχω μαζί μου τη Χρυσίδα Καγκούτη. Χειροκρότημα όλοι. Μην είστε ψόφοι. Και ας είναι 5 το πρωί. Τρεις και. Και το κοντέινερ να χειροκροτήσει. Γιάννη μου! Γιάννη μου! Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσετε στην εκπομπή σας και μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω σε σένα που δεν έχω μιλήσει ποτέ. Θα πούμε πολύ καινούργια πράγματα, πράγματα που δεν ξέρουμε ένας για τον άλλον. Κοντινό στα χεράκια, να είναι πιο δραματική εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ που με προσκαλέσετε. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε όλα. Εγώ σας προσκάλεσα, αγάπη. Δεν έχεις... Ναι, σες. Αυτά που δεν έχεις προετοιμάσει να με ρωτήσεις, λοιπόν, και όλα θα βγει. Δεν έχω προετοιμάσει να σε ρωτήσω τη μισή ερώτηση. Ξέρω, αγάπη. Γιατί? Πονάει. Γιατί γνωρίζω αλήθειες για σένα. Για σένα, ναι. Για σένα. Έχω πιει πάρα πολύ. Ωραία. Δεν γίνεται γύρισμα έτσι. Ξέρω πάρα πολλά για σένα. Και αν τα πω, θα εκτεθούμε. Οπότε. Θα ρωτήσεις τα βασικά. Σαν σωστή κεντρικιά που είμαι, θα ρωτήσω τα πολύ βασικά. Ναι. Δεν θέλω να κυτρινίσω σε καμία περίπτωση. Δεν με παίρνει άλλο. Χρυσίδα Καγκούτη, έχεις γκόμενο. Άλλη ερώτηση. Καλωδικά σαν την Άντζελα Δημητρίου. Προσεχώς, ναι. Μπορεί και να έχω, μπορεί και να μην έχω. Θα πω, οπότε, τι πάει να πει αυτό. Αφήστε με να απαντήσω τη lady και να αφήσω ανθρώπους εκεί έξω να απορούν και να ελπίζουν. Κάμερα σε μένα και να ελπίζουν. Για μένα ελπίζει κάποιος άνθρωπος, πιστεύεις? Άλλη ερώτηση. Για μένα, για πείτε. Χρυσίδα Καγκούτη, πιστεύεις τον έρωτα? Από πώς φαίνεται ότι δεν έχει προετοιμαστεί. Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Πιστεύω στον έρωτα. Αλλά πιστεύω ότι δεν βρίσκεται έτσι γύρω μας σε μεγάλη συχνότητα. Βρίσκεται που και που. Μια φορά στα 80 χρόνια που ζεις, ας πούμε. Ελπίζω πως όχι, γιατί μια φορά τον έχω ζήσει. Δεν θα ήθελα να μην έρθει δεύτερη. Μια φορά πότε ήταν αυτή η φορά? Ήταν, θυμάμαι, ήμουν μικρή. Δεν μου έχεις πει εμένα για αυτή τη φορά. Σου έχω πει. Αλλά την αμέλησες. Δεν με ένοιαζε. Δεν σε ένοιαζε καθόλου. Όπου ακούς έρωτας φαίνεται παντελώς αδιάφορο. Μια φορά λοιπόν έχω κι εγώ. Παλιά, μικρή. Ωραία, θα σε πάω σοβαρά τώρα γιατί πολύ έγινα. Έφυγα από την κεντρικοσύνη μου και δεν είμαι επαγγελματίας. Συγγνώμη. Θα το πάω σοβαρά. Λοιπόν, θα σου μιλήσω όντως σοβαρά. Όντως. Ναι, όντως σου μιλήσω σοβαρά. Μπες σε σοβαρό μουντ. Το έχεις. Ήμουν από πριν. Λειτουργία πτήση. Εσύ ξεφεύγεις. Όχι, δεν ξεφεύγω καθόλου. Για πες. Λοιπόν. Εγώ. Δηλώνω φαν. Και δημόσια. Δεν μπορώ να ακούω φίλους μου να λένε ότι είναι φαν. Όχι, θα το πω. Δηλώνω. Εντάξει, σε αφήνω. Μα πάω να κάνω κάτι. Πόσο μεγάλη καρδιά μπορεί να είναι. Πάω να κάνω κάτι και το διαλύει όλο, το γκρεμίζει. Παλεύω. Δηλώνω φαν. Ναι. Μεγάλος. Ναι. Σε θεωρώ όντως ότι πιο ταλαντούχο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο YouTube. Σε ευχαριστώ. Όντως. Δείξε πρώτη φορά μου τα λέει αυτά, παιδιά. Τι εξομολόγηση ήταν αυτή. Τα κρατάω για δημόσια. Συγκινούμε, ναι. Αγάπη, έτσι γνωριστήκαμε. Κοντινό σε μένα στο δάκρυ μου. Αγάπη, έτσι γνωριστήκαμε. Ισχύει. Ναι, να σημειωθεί ότι μου στέλνει πρώτο μήνυμα, αλλά πρώτη σε γνώριζα. Από πού με γνώριζα? Από την Τζούλια. Από την Τζούλια. Έβλεπε αυτά τα βιντεάκια. Αυτό το είχα πει. Καλό την ανοίξει, ρε αγάπη, άσε να με κεντρικιά. Ναι, Γιάννη, το είχα πει. Τι έβλεπε? Έβλεπα αυτά τα ωραία, πάρα πολύ φιλοσοφικά έω και λογοτεχνικά πενταποστάγματα που άφηνε στην κοινωνία. Που έλεγε, α πούμε, η Ελλάδα είναι γυναίκα με αρχίδια. Εκείνο το καζατσακικό, θα έλεγα, πενταπόσταγμα που άφησε στην νεολαία και έτσι γαλουχηθήκαμε. Έχετε την Όλγα Τρέμ στην εκπομπή, ναι ή όχι? Ορίστε. Παρακαλώ.
Μου τα διαλύσει όλο το βλέπω. Θα σα πάρω εγώ μια συνέντευξη. Μου τα διαλύσει όλα. Μα αφού αυτό ήταν στην κοινωνία τότε. Και μια καμένη περούκα θυμάμαι. Ωραιότατο ήσουνα. Σαν τον Καρβέλα ήμουνα. Όχι, ήσουν σαν τον Κοριαλά, αγαπή. Μα καλά, Καρβέλα. Εσύ φωτογραφίε που ήρθε πριν. Σαν τον Καρβέλα, που έχω τώρα. Σαν τη Ζόρτσια. Το θέμα. Άσε με το παλιό σου βαρέ. Γιατί με ρημάζει. Ναι, γιατί με διαλύσει. Όχι, όχι. Γιατί με διαλύσει με τον τρόπο. Ναι, μην πλατιάζει. Ωραία. Θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό και το σεβασμό μου για σένα. Το δέχομαι. Γιατί όντω σε θεωρώ το πιο αστείο άτομο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και το λέω αλήθεια. Γιατί το λέγαμε και το μεσημέρι στο άλλο το γύρισμα, ότι έχει χαθεί το χιούμορ. Ναι. Θεωρώ ότι είσαι η μόνη που έχει ακόμα χιούμορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το εννοώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό πολύ. Είσαι και φίλη μου και σε έχω τόσο κοντά μου. Θα κλάψω. Όχι, δεν χρειάζεται να κλάψω. Καλά κάνεις που δεν τα έγραψα από πριν, βγαίνουν τόσο ωραία. Για πες, συνέχισε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πρώτα, γι' αυτό ήταν εκδίκητα βιντεάκια. Τα παλιά όμως, τα παλιά. Α, τα παλιά δεν τα έχεις δει. Έχω δει όμως screenshot. Εγώ στο έχω στείλει αυτά που ήθελα να δει. Αυτά που ήθελα να δει από τα βιντεάκια. Θα πάω αντίστροφα. Ναι. Και θα πω για τα παλιά. Μιλάμε για τα παλιά. Για το τότε. Μιλάμε για το παρελθόν. Το τότε. Το τότε. Ήμασταν ένα κανάλι το οποίο είχε κάνει 5 βίντεο. Τα οποία ήτανε. Είναι συνέντευξη αλήθειας αυτή, αγαπή. Το content ναι. Δεν υπήρχε. Συγγνώμη, μια μίγα. Η παραγωγή, μια μίγα. Είχα κάνει και beauty tutorial. Αλήθεια, είχα κάνει. Αλήθεια. Όχι, συνεχίζω και λέω, είχα κάνει βίντεο. Με συμπληρώματα διατροφής. Μαγειρικές εμπειρίες. Αν ήταν τόσο αστείο το παρελθόν μου, έμενα εκεί ρε μαλάκες. Δεν το ήξερα. Είχες κάνει με γυμναστική. Morning routine. Όταν λέω ότι δεν υπήρχε content. Και τη morning routine. Είχα κάνει το πρώτο βίντεο μου, ήταν morning routine, expectation vs reality. Ωραία, όταν κοιμηθήκαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν ξυπνάς έτσι, σαν τη Λένα και με το βλέμμα της Σκότας. Ποιο morning routine, για ποιο morning routine μιλάς. Ξυπνάω σαν 50 μάλλον με 4 παιδιά, τα έχω στείλει σχολείο και κάθομαι έτσι και βλέπω πρόβλημα. Γιατί όντως κάθομαι έτσι, όταν ξυπνάω σαν τους γέρους. Είχα κάνει expectation vs reality και θυμάμαι σε εκείνο το βίντεο κιόλας, ο πρώτος άνθρωπος που μου είχε σχολιάσει και είχα πάθει σοκ ήταν η Ζωέ Πρέ. Αλήθεια. Πού να στορκιστώ. Απ' την αρχή μου με συντροφεύει η Ζωέ Πρέ. Δεν θέλω να ξανακυτρινήσω. Δώσε φιλιά στη Ζωέ Πρέ όμως. Γεια σου. Με λίγο δάκρυ στα μάτια που σε στήριξε από την πρώτη στιγμή. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με πίστεψες. Από την πρώτη στιγμή. Είχε γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο σχόλιο. Χα, 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 χα. Το θυμάμαι ακόμα. Το θυμάμαι ακόμα. Σαν τώρα το θυμάμαι. Ναι. Οπότε αυτό ήταν το content. Είχαμε κάνει και μαγειρικές εμπειρίες με ποντιακά δέσματα. Είχαμε βάλει και το καζαντζίδι παντού σε όλο το σπίτι, τον είχαμε κολλήσει. Παραγωγή μπορεί να μην υπήρχε, αλλά υπήρχε αυτή η ελληνική λέξη που όλους μας ενώνει, μεράκι. Οπότε, βλέπεις ότι πάει το λάθος. Οπότε αυτά τα βίντεο ήταν τόσο πετυχημένα που κατέβηκαν. Τα κατεβάσαμε. Και ξεκινήσαμε ένα άλλο content 2 χρόνια αργότερα, όταν βρήκαμε τη σταθερά μας, θα πω. Να πω πως σε γνώρισα εγώ, για να φύγει το κλάμα. Μου στείλες, μου κάνεις fangirling. Βρε αγάπη, πως σε πρωτοείδα και σου έκανα, πως το αγγλικό. Πως με πρωτοείδες. Λοιπόν,
Παίρνω ένα τσιγάρο. Πάρε, αγάπη, εδώ πέρα. Ναι, μην έχουμε κάνει ναργιλέ. Λοιπόν, εγώ είδα σε ένα story ένα παιδί που ακολουθούσα. Ναι. Και βλέπω μια κοπέλα σπιριτόζα και ερωτική, θα τολμούσα να πω. Ναι. Μια κοπέλα την οποία είπα, α, μήπως να παρατήσω τους γκόμενους και να γυρίσω σε αυτήν. Είπα. Αλλά ήρθε σε μένα και δεν παράτησες τους γκόμενους τελικά. Και είδα tag, ψάχνω YouTube. Mm. Και σε βλέπω με το που σε βλέπω. Με έψαξες ρε σκυλί όμως, ε. Σέτερ, ροτβάιλερ. Τι λες τώρα. Κατευθείαν. Ναι. Χρυσή δεκακούτη πατάω. Και νομίζω το πρώτο βίντεο που είδα ήταν ένα που έλεγες αρκετά ποιοτικό βίντεο, αγγελοπουλικό θα έλεγα. Η γιαγιά μου έπρεπε να γαμιέμαι. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Ρε παιδιά, μην αφήσει ένας άνθρωπος αληθινές μαρτύριες στην κοινωνία. Αμέσως να το καταδικάσετε και να καταδικάσετε το content του. Θέλετε να πείτε ότι ίσως μπορεί να μην έχω αξιοπρέπεια. Σας παρακαλώ. Μόλις σε χαρακτήρισα ποιοτική. Ποιοτική με χαρακτήρισες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και βλέπω αυτό το κορίτσι, εγώ. Και λέω, ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα, είπα. Και το εννοεί, γιατί μου έχει προτείνει πάρα πολλές φορές να κάνουμε σεξ. Ναι! Ναι! Σοκ στο Πανελλήνιο. Γιατί το Grindr είναι πια σε πτώση, κατρακύλα. Εκεί φτάνουμε όσοι είμαστε στο Grindr, στη Χρυσή Δεκαγκούτη. Και το βλέπω το κορίτσι αυτό και λέω, την θέλω φίλη μου. Λέω, εγώ αυτήν θα την κάνω κολλητή μου. Και τη έστειλα μήνυμα τύπου, σε λατρεύω, σε αγαπάω. Που εγώ είμαι και λίγο ξινή, αρκετά ξινή, δεν θέλω σε άνθρωπο να ξέρεις. Δεν το πιστεύω αυτό, αλλά δεν έχω δει μια τέτοια εκδοχή σου. Είμαι λεμονή. Εσύ είσαι τυχερή, βλέπεις την καλή μου πλευρά. Ναι. Την γλυκιά, την προσιτή της Ελένης, της παλιάς Ελένης. Της καφές τότε με τον Λούτσο λες. Εκείνης παλιάς Ελένης. Τι ψάρινο Λούτσος. Ναι. Ναι. Δεν συνεχίζεις. Μπορεί να σταματήσει για πάντα αυτό το γύρισμα. Όχι. Μπορεί να τελειώσει εδώ. Όχι, αυτό το Γιάννη έχει πάει 2 και 22 και αυτό το γύρισμα δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Θα ανάψω ένα τσιγάρο λοιπόν. Πολύ επαγγελματικά και σοβαρά θα σε ρωτήσω λοιπόν. Αν και ξέρω την απάντηση και βαριέμαι να την ξανακούσω, αλλά θα τη ρωτήσω. Γιατί με κάλεσες, μα λέει καφού όλα τα ξέρεις. Σε κάλεσε αγάπη γιατί είσαι φίλο μου και δεν είχαμε άλλους καλεσμένους. Εράχου. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω. Πώς μετά από αυτά τα πολύ πετυχημένα και ποιοτικά σου βίντεο τα παλιά, με τις γυμναστικές και τα beauty tutorial, κατέληξα. Αποφάσισες να ξαναρχίσεις αυτή την καριέρα, την μεγάλη και μεγαλεπίβολη, θα τολμούσα να πω. Το ακούω. Πολύ ευχάριστα. Και παλεύω, θα σου απαντήσω. Παλεύω, και θα σου απαντήσω. Παλεύω με το ψέμα. Εσύ και εγώ με φημαργό. Εννοώ με το ψέμα της ζωής και των ναι, ανθρώπων ναι, το ψέμα. Δεν το συζητώ. Εκεί έξω υπάρχει ψέμα και κοροϊδία. Και αυτό, το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα σου πω. Δεν είχαμε αποφασίσει καν τι content θα κάνουμε. Αυτό με τις ιστορίες προέκυψε. Δεν μπορώ να μη σου πω ότι... αυτό νομίζω δεν το ξέρεις. Ότι τα βίντεο που έβγαζα από την αρχή, τα βλέπα στον ύπνο μου. Δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Μικρή αρκάνα και μεγάλη αρκάνα. Ένα πρόβιο φέρετε να διαβάσει. Μια γελαδίτσα. Τα βλέπα στον ύπνο μου. Δηλαδή, κάνουμε το πρώτο που ήταν... Α, το πρώτο ήταν beauty tutorial. Λέμε, θα ξεκινήσουμε την πεπατημένη. Δεν μπορεί. Θα έχει επιτυχία. Είχε από την πρώτη φορά. 600 συντροφητές. Ξεκινάμε με beauty tutorial και λέμε, δεν πάμε στα ζώδια λίγο να κράξω ως πρωινή είχα. Δηλαδή, όχι ότι ήμουν και είχα γνώση του θέματος. Και μετά τι κάνω, Γιάννη. Κοιμάμαι στην Ειρήνη μετά το πρώτο γύρισμα και βλέπω στον ύπνο μου ότι συμμετέχω σε τρέιλερ της Νικολούλη. Και τι μου έρχεται. Έτσι τυχαία δηλαδή, δεν είναι ότι το είχα πάθει τελευταία. Να κάνω το βίντεο για το ghosting. Και κάνω τρέιλερ της Νικολούλη με κάτι φίλες μου και φίλους μου και ξεκινάμε το βίντεο για ghosting. Και μετά βλέπω στον ύπνο μου ότι κάποιος μου λέει τα ερωτικά του. Και λέω, όπα, εδώ είμαστε. Θα κάνω βίντεο που θα μου λένε τις ιστορίες τους. Θεόσταλτη. Τι είχες δει ακριβώς στον ύπνο σου. Θεόπνευστη. Μέσω της θεοπτείας. Εγώ που χτες π.χ. που έκανα ένα σεισμό το βράδυ και ήμουν σίγουρος ότι είχα φάντασμα στο σπίτι μου μέσα, δεν περνάω καλά που τα ακούω αυτά κάπως. Γιατί ρε μαλάκα, στον ύπνο μου τα είδα, δεν είπα ότι μου τα είπε ο Θεός, ούτε φάντασμα. Είχες μια έμπνευση στον ύπνο σου δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Έχεις δει κάτι για μένα στον ύπνο σου. Όχι. Γιατί. Δεν σε σκέφτομαι και πριν κοιμηθώ. Αν σε σκεφτόμουν πριν κοιμηθώ, τώρα δεν θα κάνω εκπομπή. Μπορεί κάτι άλλο. Αλλά συνέχισε. Παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο αυτό το γύρισμα, το ξέρεις έτσι.
Το ξέρω ότι υποφέρω αυτό το γύρισμα. Τι να κάνω, έπρεπε να κάνω μια εμφάνιση. Ξέρεις, δεν αντέχω άλλο πια. Θες να κόψουμε. Όχι, δεν θέλω να κόψουμε. Συνέχισε να με ρωτάς και εγώ περνάω ωραία. Ωραία. Όσο με ρωτάνε, περνάω. Παλεύω να το πάω σοβαρά και με πολεμάς σαν τον Τροϊκό πόλεμο. Να σας πω κάτι. Μου ζητήσετε να έρθω να μιλήσω για κάτι σοβαρό. Όχι, αλλά ωραία. Θα ρωτήσω κάτι σοβαρό. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πότε άρχισε η όλη φάση να νιώθεις ότι έχει επιτυχία και να λες τώρα, όπα, κάτι έγινε. Ποτέ. Τι ποτέ, ρε αγάπη μου. Ποτέ. Και στο έχω πει αυτό. Εγώ ακόμη δεν έχω αντιληφθεί την επιτυχία. Μη υπάρχουν μικρές στιγμές που την αντιλαμβάνομαι, αλλά επειδή γνωρίζω ότι αυτή η δουλειά καλώς κακώς είναι μία φούσκα, ξυπνώ με άγχος ότι σήμερα η φούσκα είναι η μέρα που θα σκάσει. Περνάει η μέρα, λέω δεν έσκασε σήμερα, χαλαρώνουμε, κοιμόμαστε και ξυπνάμε ξανά με το ίδιο άγχος. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ούτε απαναπαύομαι και ούτε θα καταλάβω και ποτέ τι γίνεται. Πιστεύεις ότι σου κάνει καλό αυτό? Δεν πιστεύω ότι μου κάνει καλό, αλλά έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Θέλω ρε, να πω, δεν σου αφήνει παραπάνω αυτορμητισμό το ότι δεν έχεις καταλάβει την επιτυχία, γιατί επιτυχία μου αφήνει έχεις. Παραπάνω αυθορμητισμό αυτή η κίνηση που κάνω, αυτός ο τρόπος σκέψης. Γιατί με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν έχω κάτι να χάσω. Όχι. Ότι ακόμη κι αν σκάσει αύριο, πες εσύ τις μαλακίες σου, δεν έχεις κάτι να χάσεις. Ενώ αν αγχωνόμουν ακόμη περισσότερο όσον αφορά το content, χωρίς να γίνομαι ας πούμε εσχατολογική ότι θα τελειώσει αυτό, θα σβήσει, πιθανότατα να έβγαινε το content πολύ αποστηρωμένο. Τώρα βγαίνει πολύ χαλαρό, γιατί είμαι και εγώ πολύ χαλαρή σε φάση τι είχαμε, τι χάσαμε. Μελλοντικά. Μελλοντικά. 2 χρόνια μετά. Mm. Τι content βλέπεις να κάνεις, τι όνειρα έχεις? Δεν έχω ιδέα. Ό,τι δω στον ύπνο μου. Ό,τι δω στον... Κοίταξε, από εκεί που παίρνω content είναι από τον ύπνο μου και από τα ερεθίσματα που έχω στην προσωπική μου ζωή. Όταν κάνω βίντεο που είμαι τσιτωμένη, με χιούμορ, έντονη, φωνάζω, είναι οι φάσεις που στη ζωή μου εγώ δεν περνάω καλά. Οπότε εκτονώνομαι μέσω αυτού. Τα καλύτερα μου βίντεο έχουν γίνει στους χειρότερους μου χωρισμούς και φάσεις της ζωής μου. Έτσι. Ξέχασα ποια ήταν η ερώτηση. Δεν πειράζει, μην αγαπητοί μου, μπροστά. Δεν υπάρχει λόγος για την ερώτηση. Ναι. Οπότε όταν είμαι καλά, τα βίντεο είναι super flat. Το καταλαβαίνω. Οπότε τι κάνω. Κάθομαι και λέω, θα πηγαίνω πως ρολάρει η ζωή. Ρολάρει άσχημα, βγάζουμε τέλεια βίντεο. Ρολάρει καλά, είμαστε ευτυχισμένοι και βγάζουμε μέτρια βίντεο. Και έτσι πάει η φάση. Οπότε δεν ξέρω πώς θα είμαι σε 2 χρόνια από σήμερα. Μπορεί να είμαι παντρεμένη με 3 παιδιά. Δεν έχει όνειρο, ρε παιδί μου, να το πας κάπου όλο αυτό. Έχω όνειρο, προφανώς έχω ωραία, όνειρο. Πες μου, ποιο όνειρο, τι θέλω. Θέλω πάρα πολύ να δουλέψω κάποια στιγμή στη τηλεόραση, ρε Σιγιάννη. Okay. Πρώτα απ' όλα, όχι γιατί μου αρέσει τηλεόραση, αμάν και ντε. Ξέρουμε όλοι ότι αποστηρώνει ιδιαίτερα και δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να αποστηρωθεί. Αν γυρνούσαν και μου έλεγαν όμως, πάρε μια εκπομπούλα μετά τις 12 και κάνε τα χαϊλίκια σου και γύρνα ένα καινούργιο ρωτοδικείο, θα γούσταρα πάρα πολύ να το κάνω. Άρα πας προς τηλεόραση. Ναι, γιατί πού πάμε, προς τα πού πάμε όλοι. Να κοροϊδευόμαστε. Μην το λες. Είναι πολλοί που τη σνομπάρουν την τηλεόραση. Και εγώ τη σνομπάρω την τηλεόραση. Δεν γιατί τη το content της είναι πολύ μέτριο. Αλλά θες να πας. Θέλω να πάω, γιατί εκεί πέρα είναι τα πράγματα λίγο πιο επαγγελματικά. Οι απολαβές είναι ακόμη περισσότερες. Έτσι. Και η προβολή είναι ακόμη περισσότερη. Καλός ή κακός. Αγαπημένο βίντεο έχεις? Δικό μου. Ναι. Τα κέρατα. Έχεις βγάλει πολλά κέρατα, αγάπη. 3 κέρατα έχω βάλει, 3 κέρατα είναι τα αγαπημένα μου. Ή 4. Δεν θυμάμαι, θα δείξει. 4 έχω βγάλει. Όχι, 3 έχω βγάλει. Όχι τα παιδικά τραύματα. Όχι τα παιδικά τραύματα. Και εγώ διαλύθηκα, να ξέρεις. Όλοι διαλύθηκαν εκεί πέρα. Διαλύθηκα, αλλά ρημάθηκα. Δεν έχω πει ούτε το 1/10 από αυτά. Δεν έχω πει τα καλύτερα, γιατί δεν γίνεται να τα πω τα καλύτερα. Γιατί θα βάλουν τους γονείς μου φυλακή. Όχι, αλλά τα καλύτερα δυστυχώς δεν λέγονται. Μπορεί κάποια στιγμή να έχω απελευθερωθεί τόσο που. Να ξεφύγουν λίγο. Ωραία, να σε ρωτήσω. Mm. Σου είπα και πριν ότι σε θεωρώ ίσως το πιο αστείο άτομο της γενιάς μας. Mm-hmm. Όχι, επειδή δεν προσπαθείς για να βγει όλο αυτό που βγαίνει. Έχεις πηγαίο χιούμορ και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είσαι για μένα τύπου πατάς και εμένα κάτω, τι με λες, διαλύεις και όσους ξέρω μας διαλύεις όλους. Είσαι ό,τι τι πιο λες, αστείο υπάρχει. Μαλάκα, όχι, διαφωνώ, καθένας έχει διαφορετικό. Για τα δικά μου γούστα. Okay. Για τα δικά μου γούστα. Okay. Κρίνοντας από μένα και από όσους έχω μιλήσει τις φάσεις, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε γέλιο και αντιμετωπίζουμε τη ζωή με ένα μεγάλο χαμόγελο, μέσα μας έχουμε μία πολύ βαθιά θλίψη.
Αυτό ισχύει και για σένα. Πιστεύεις ότι έχεις καταθλιπτική φύση. Γι' αυτό βγαίνει ανάμεινα από το χιούμορ. Τέλεια. Βλέπουμε το αυτονόητο. Και γυρίζει. Υπέροχα. Και γη γυρίζει. Και σήμερα έχει αστεριά. In other words, sky is blue. Προφανώς, ρε παιδιά, αφού σας είπα για το κανάλι, το ξεκίνησα όταν είχα γερή κατάθλιψη. Τη χειρότερη περίοδο της ζωής μου όλης. Τι συνέβαινε αυτή την περίοδο? Είχε αρρωστήσει ένα πολύ σημαντικό άτομο για μένα. Mm-hmm. Ήτανε καραντίνα. Είχαμε όλα τα άγχη. Η καραντίνα δυστυχώς δημιουργούσε πάρα πολλές δυσφορίες, να το πω. Δυσκόλευε γενικότερα την κατάσταση όσον αφορά την αντιμετώπιση της εκάστοτε αρρώστιας, λόγω των νοσοκομείων και όλα τα συναφή. Οπότε άγχος, εγκλεισμός, εικόνες που δεν ήθελα πολύ να δω και δεν ήμουν έτοιμη να τις δω και δει χωρίς τους φίλους μου, γιατί αναγκαστικά δεν βλεπόμασταν πάρα πολύ λόγω της καραντίνας και εγώ. Πόσο μάλλον το ότι είχα ένα άτομο το οποίο ήταν υψηλού κινδύνου στο σπίτι, δεν μπορούσα να βλέπω ιδιαίτερα τους φίλους μου και αυτό με χρέωνε πάρα πολύ και στην ψυχολογία μου με χρέωνε. Είχα μια σχέση η οποία δεν ήταν καθόλου υποστηρικτική τότε με όλο αυτό, γιατί και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να είναι υποστηρικτικός σε τέτοιες φάσεις, γιατί δεν ξέρεις. Δεν σου έχουν τύχει. Αλλά και να σου έχουν τύχει, δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να είναι υποστηρικτικός. Οπότε ήταν ζώρικα για μένα. Πιστεύεις ότι το μεγαλύτερο όπλο που έχει ο άνθρωπος είναι το γέλιο και το χιούμορ? Δεν ξορκίζει τα πάντα. Το ξορκίζει τα πάντα. Τα πάντα, ακόμη και το θάνατο. Αυτό πήγα να πω, από το θάνατο, την ανυπαρξία, που είναι κατ' εμέ ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου και είναι μη διαχειρίσιμο. Και για μένα όσοι λένε, εγώ το έχω αποδεχτεί, και εντάξει, μωρέ, θα πεθάνουμε, δεν με νοιάζει, είναι ψεύτες. Ναι, δεν υπάρχει αποδοχή. Δεν υπάρχει αποδοχή δεν υπάρχει τουλάχιστον σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν πιστεύεις όμως ότι αν γελάσεις με το θάνατο. Ναι. Γίνεται, οι καλύτερες κωμωδίες έχουν θέμα το θάνατο. Ξορκίζεται. Και είμαι άνθρωπος που κάνει χιούμορ με όλα. Αυτό μπήκα ακόμη και με αυτά που δεν πρέπει. Σου, ναι. Στις δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Ναι. Αφού όταν ας πούμε ανακοίνωνα στους φίλους μου για αυτό το άτομο, έλεγα, ξέρω εγώ, έχει καρκίνο και έχει το ζώδιο, χαχαχα. Μπορεί μέσα που ντάκλεγα, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε, ρε φίλε, να το παρουσίαζα πιο. Με κωμικό στοιχείο. Πρώτα απ' όλα για να μην επιβαρύνεις τους γύρους σου και δεύτερον να μην επιβαρύνεις εσένα. Εσένα, μα δεν είναι γύρω σου. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Μα γελάμε για μας. Εννοείται, εννοείται γελάμε για μας, αλλά είμαι και ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να είναι δυσάρεστος στους άλλους ανθρώπους. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Γι' αυτό πολλές φορές δεν μιλώ στους ανθρώπους μου για μένα και το τι βιώνω εκείνη τη στιγμή. Κρατιέμαι στη μοναξιά μου και αυτό τους χρεώνει και τους ίδιους και μου το έχουν ως παράπονο ότι ας πούμε δεν μιλάς ποτέ. Είχε τα δικά σου θέματα και εμείς είμαστε δίπλα σου και δεν το ξέρεις και όλο αυτό γίνεται. Ένας πανζουρλισμός. Αλλά το γέλιο και το χιούμορ μπορεί να θάβει πολλά πράγματα, αλλά λειτουργεί και σαν ανασταλτικός παράγοντας. Αυτή τη λέξη ακριβώς σκεφτόμουν. Ανασταλτικό ψάρι. Ναι, ακριβώς. Δεν, ακριβώς. Δεν μπορώ να την ξαναπώ δεύτερη φορά γιατί έχουμε πει το τέταρτο. 28, πείτε να το. Δεν έχεις τι να ρωτήσεις. Τελείωσε, αυτό ήταν. Ό,τι έκανα, έκανα. Τέλος. Αυτό. Δεν ήξερα αν τελείωσε αυτό που έλεγες. Τελείωσα. Period. Είχα ήδη σκεφτεί την επόμενη ερώτηση. Οκ, ναι. Μπορείς να διακομωδήσεις τα πάντα? Ναι. Μπορώ να διακομωδήσω τα πάντα-πάντα, που είναι και... δεν είναι political correct. Δηλαδή, άλλο χιούμορ κάνουμε με τους φίλους μου. Δεν είναι τόσο προστηρωμένο όσο αυτό που παρουσιάζουμε στα social media προφανώς, γιατί άλλα πράγματα πρέπει να λες πάρεις, άλλα πράγματα λες σε κοινή θέα. Γιατί παρεξηγούνται αλλιώς. Καλά, εννοείται. Αλλά είμαι αηδία. Στο χιούμορ είμαι αηδία. Και πολύ black humor και τα πάντα όλα. Το ξέρεις ότι εγώ βλέπω δύο χρυσίδες? Σήμερα? Όχι σήμερα. Γιατί έχεις πει πολύ. Από τη μέρα που σε γνώρισα. Γιατί κάνω για δύο, θα δεις. Δεν ξέρω. Τι εννοώ? Αυτό που βγάζει στο YouTube, που είναι πάρα πολύ αστείο, δεν έχει καμία σχέση με τη χρυσίδα της παρέας. Πλάκα κάνεις. Όλοι μου λένε ότι είμαι ίδια. Δεν με ειρωνεύεσαι, μου το λες όντως. Μα αλήθεια το λέω. Όχι, δεν είσαι καθόλου ίδια. Δεν ξέρω αν φταίει ότι κάνουμε πάνω κάτω την ίδια δουλειά και μπορώ να σε διαβάσω λίγο παραπάνω. Το χιούμορ σου στο tête-à-tête είναι τελείως διαφορετικό. Ως προς τι? Ο τρόπος ομιλίας σου, ο τρόπος που εκφέρεις τις λέξεις και ο τρόπος που στροφάρεις. Είσαι σε άλλο mood τελείως. Για μένα, όταν μπαίνεις σε πλατό και κάμερα βίντεο, μπαίνεις σε λειτουργία πτήσης. Σε εισαγωγικά λειτουργία πτήσης. Πάμε. Είναι άλλο χιούμορ. Εγώ στην παρέα γνώρισα ένα τελείως άλλο άτομο. Στο θέμα χιούμορ, σου λέω. Οκ. Πρώτη φορά το ακούω. Σε έχω δηλαδή διαβάσει full.
Και νομίζω ότι άμα βάλεις πιο πολύ τη χρυσίδα των φίλων μέσα στα βίντεο, θα απογειωθείς. Γιατί είναι πολύ πιο αστεία. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ και ότι διαφέρει, ας πούμε. Yeah. Και όλοι οι άνθρωποι γύρω μου μου λένε ότι είσαι ίδια, ρε φίλε. Δεν βλέπω τίποτα διαφορετικό, ας πούμε. Δεν σου λέω διαφορετικό ότι είσαι στα βίντεο, χαχαχουχού, και από κοντά είσαι. Ωραία. Ναι, βαριέμαι. Εντάξει, είμαι πολύ πιο αποστηρωμένη, ρε Γιάννη, στα βίντεο. Δεν γίνει, δεν είναι όλα για όλους. Προσπαθώ κι εγώ να βρω τις... Το πώς τα λες. Έχεις άλλη ενέργεια από κοντά. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Θα τις βρω τις σταθερές μου. Ένα χρόνο την κάνω αυτή τη δουλειά. Θα βρω, πιστεύω, και άλλα τεχνάσματα για να βγάζω άλλα μέρη και πλάτη του εαυτού μου, γιατί είναι μια πολύ πληθωρική προσωπικότητα. Σε αυτήν την καρέκλα ξεχυλίζω, αλλά δεν φαίνεται. Μπορεί να σηκωθώ και μαζί της. Μπορεί να την πάρω και στο σπίτι. Θα δείξει, δεν ξέρω. Αχ, Παναγίτσα μου, δεν αντέχω άλλο. Να ξαναπώ πως σε αγαπώ. Κι εγώ. Πάρα πολύ. Κι εγώ σε αγαπώ. Πάρα πολύ. Και φαίνεται πόσο με αγαπάς, γιατί έχει περάσει η ώρα και δεν έχει τραγουδήσει. Και σε ευχαριστώ. Αγάπη. Έλα. Έχω δει τι μας πω για σένα στο τέλος. Όχι ρε πούστη. Δεκάλεπτο. Τι έκανα για να χρεωθώ έτσι. Και τώρα μακαρένα. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι δεν μπορώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αλήθεια. Γιατί θα εκτεθούμε. Γιατί ξέρεις μετά... Πρώτη ερώτηση γκόμενο έχεις. Ξέρεις, γιατί μετά πάω σε αυτά που ήδη ξέρω και αυτά που ξέρω δεν λέγονται και άμα ποθούν θα έρθουν μηνύσεις εξώδικα και δεν έχω λεφτά, δεν έχουν πληρώσει ακόμα. Είναι τέτοιες φάσεις. Να πάμε στα ψηροδιλήμματα του κοινού, μας έχουν στείλει. Πάμε στα διλήμματα, πάμε στα διλήμματα. Φέρε το κινητό σου και αν πάρει ο Ηλίας, θα το σηκώσω εγώ. Όχι, δεν είναι ο Ηλίας, είναι ο Χάρης που λέει είσαι ατελείωτη. Και ισχύει ότι είμαι ατελείωτη. Εγώ όμως δεν είμαι ατελείωτη γιατί πάντα δεν λιώνω. Δοκιμάστε κάποιος από την παραγωγή να με μετρήσει πόντο-πόντο. Θα φύγουμε αύριο. Λοιπόν, να σου δώσω το κινητό μου γιατί προφανώς δεν είχες μπαταρία από τα σε μένα. Ήρθαμε 40%. Πάμε λίγο. Εγώ δεν γνωρίζω αυτά που θα μου διαβάσει. Αυτό γιατί πήρε λίγο σασί εδώ πέρα. Αυτό είναι η τυχερή μου θήκη. Τι το σασί εδώ? Το έχω αλλάξει. Αυτό είναι η τυχερή μου θήκη. Με αυτή ξεκίνησα το YouTube και έχει ξεχαρβαλωθεί τελείως, αλλά την κρατάω. Ένα τέτοιο είχα βγάλει από τη μύτη μου ακριβώς μια μέρα που πέρναγα δύσκολα. Ακριβώς. Γιάννη είναι χνούδι. Αυτός είναι κακός μπιντές. Και δεν νομίζω ότι έχεις χνούδια στη μύτη. Λοιπόν. Σε πάω την αρχή. Κόφτε το αυτό. Ναι, αλλά δεν έχεις κάνει ένα τέτοιο. Πάμε στα διλήμματα του κοινού. Ξέρει το κοινό που θα σε βλέπει. Για ποια διλήμματα μιλάμε. Μπορώ να παρουσιάσω μόλις το πρώτο δίλημα. Σαν και σωστή κεντρική Okay, συγγνώμη. Είσαι παρεμβατική και κακοποιητική, θα τολμούσα να πω. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα πούμε, θα πω εγώ σωστή κεντρική, ότι το κοινό μας έστειλε τα δικά του τα διλήμματα που θέλει να του λύσουμε εμείς. Και θα τα λύσουμε. Με τι γνώμονα. Είχατε εμπιστοσύνη σε μένα και το Γιάννη για να σας λύσουμε τα διλήμματα που αν ακούγατε τι συζήτηση είχαμε πριν. Σε παρακαλώ, μπορώ να το πω. Ποια από όλες. Ποια από όλες. Με τον παππού. Όχι. Δεν μπορώ. Όχι. Okay. Που αν βλέπατε λοιπόν τη συζήτηση. Θα μας κυνηγήσει με άλλος κόσμος. Σε τι ζωή κάνουμε, δεν θα θέλατε σίγουρα. Θα τα στέλνετε καλύτερα στους γονείς σας να σας λύσουν αυτά τα διλήμματα. Αλλά δεν πειράζει, προχωράμε στην εκπομπή γιατί πρέπει και εμείς κάπως να έχουμε content. Αρχίζω από ένα πολύ ποιοτικό διλήμμα. Εσύ τα διάλεξες. Τα διάλεξες. Μανούσος Μανουσάκης. Τα διάλεξες. Τα διάλεξα εγώ. Okay. Να κάνεις για πάντα μόνο εσύ στοματικό ή να σου κάνουν για πάντα μόνο οι άλλοι στοματικό. Πλάκα κάνεις. Αυτό δεν ξέρω γιατί την ώρα που το πληκτρολογούσε τι σκεφτότανε. Γιατί αγάπη. Κάνεις τεράστιο λάθος. Γιατί αγάπη. Απάντησε μου πρώτα και θα σου πω. Προφανώς να σου κάνουνε. Τεράστιο λάθος. Γιατί. Γιατί εγώ προτιμώ να κάνω, μα θες να ξέρεις. Και άμα εσύ είσαι αναξιοπρεπής, πρέπει να έρθει όλη η Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, είναι σαν να σε ρωτάνε, θέλεις να μαγειρεύεις για τους άλλους ή να τρως. Όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Να μιλήσω από πείρας. Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Από πείρα μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, εγώ το στοματικό στον άλλον το κάνω επειδή αρέσει και ευχαριστεί πρώτα εμένα. Ναι, αγάπη. Έχουμε ρίξει το επίπεδο της εκπομπής τελείως. Ναι, αγάπη. Ναι, αγάπη. Ωραία είναι και η προσφορά. Εγώ προσωπικά δεν γεννήθηκα αλτρουίστρια και ας μην ξεχνάμε και το σοφόρητο. Δεν είναι. Το κάνω για μένα. Και ας πάρουμε. Ναι, αγάπη. Σου λέω, εσύ είσαι αναξιοπρεπής, αλλού παπά Ευαγγέλιο που το κάνεις για σένα. Και εγώ για μένα το κάνω. Μ' αρέσει να βλέπω το σύντροφο μου να ευχαριστιέται. Αλλά μ' αρέσει να βλέπω και τον εαυτό μου.
Οπότε, δούνε και λαβίν σε αυτή τη ζωή. Άμα είναι να μην δούνε ποτέ και να μόνο να λαβίν, δεν έχω θέμα εγώ. Προσωπικά. Διαφωνώ. Δεν θέλω να μιλήσω με κακές λέξεις και να πω π.χ. ότι, όπως θα λέγε κάποια άλλη ανεξοπρεπέστατη, ότι η πίπα θέλει τέχνη και αγάπη. Και ότι άμα δεν αγαπάς την ζωή, δεν μπορείς να πάρεις. Το επίπεδο της εκπομπής. Τι θα έλεγε κάποια άλλη. Τελείως. Τι θα έλεγε κάποια άλλη που θα μπορούσε να πει ότι. Γιάννη, δεν είσαι με την Τζούλια Γκλίτερ τώρα στο Escape. Ωραία, λοιπόν. Αγάπη. Πάω στην επόμενη. Η καριέρα σου έχει εξελιχθεί. Πάω στην επόμενη ερώτηση, λοιπόν. Αφού με επανέφερε στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι σκληρά με πανέφερε. Σε είδα με περούκα για λίγο και λέω τι έγινε. Αυτό δεν ήταν σαν Γερμανίδα πριν. Λοιπόν. Σχέση με διαφορά ηλικίας ή σχέση με την ίδια ηλικία. Να απαντήσω σε αυτή την περίοδο της ζωής μου που ξέρεις τι σημαίνει. Δεν θα πω αν γνωρίζω, γιατί αν πω ότι γνωρίζω θα πω αλήθειες με τη Ζήνα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, θα πω ότι δεν έχει σημασία η ηλικία. Δεν έχει σημασία. Ελληνορωμαϊκή πάλι το λέω εγώ αυτό. Ρημαγμό και γύρα. Όχι. Για να απευθύνσω στην κάμερα. Δεν έχει σημασία είτε είναι μικρό, είτε είναι συνομήλικο, είτε είναι μεγαλύτερο. Σκοπό είναι να έχει διάθεση για σεξ. Γιατί υπάρχουν και μικρότεροι που παίζουν τα παιχνιδάκια του εκείνα, πώ τα λένε, στο πληκτρολόγιο και δεν θέλουν να αποδώσουν. Υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να είναι κολλημένοι με την πρώτη σχέση. Για διαφορά ηλικία μιλά όμω, αγάπη. Μέχρι 10 χρόνια, ρε Γιάννη, μετά τη μετά να του αλλάζω τα σωληνάκια. Όχι, αγαπούλα. Ναι, άμα είσαι 16 και άλλος 26. Άμα είσαι 16 και άλλος 26, πας φυλακή, δεν έχει να λέει. Φεύγω, φεύγω. Συγγνώμη, αγάπη. Καλωδιώστε με. Περίμενε, αγάπη μου. Αν είναι άλλος 20 και άλλος 40, είναι νόμιμο, είναι. Νόμιμο είναι, εμένα, κατά τη δική μου άποψη. Είναι εφικτό. Ναι, εφικτό, εφικτότατο. Άρα τη γνώμη σου πες. Ωραία. Είναι διαφορά ηλικίας ή ίδια ηλικία. Υπάρχει όμως, άφησέ με να ολοκληρώσω, ένα τεράστιο χάσμα που ή στην αρχή ή στο τέλος θα φανεί και η σχέση αυτή δεν έχει μέλλον. Σημασία ηλικίες που έλεγες. Δεν έχει σημασία ηλικία τώρα άμα έχει απόσταση 10 χρόνια ρε. Δεν το διευκρίνησες αγάπη, δεν πεις. Μα το διευκρίνησα πριν, αλλά μιλούσε πάνω σε μένα. Γιατί άμα είσαι εσύ τώρα που είσαι 28. 28 είναι το μάτι, Γιάννη. Είναι ο άλλος 60. 28 είναι τον απόδειξη, και είναι τα προγούλια του, σαν τους πλησέδες του Ασλάνη. Τι να καβλώσει με το πλησέ εδώ πέρα. Ναι, με το πλησέ, όχι, σου λέω. Εγώ βάζω ως διαφορά ηλικίας μέχρι 10 χρόνια. Ναι, αγάπη, μετά, okay, συμβαίνει, αυτό το οριοθετείς εσύ μόνη στο μυαλό σου. Το ορίζω με βάζω το χάσμα. Ότι ακόμη και στα 10 χρόνια υπάρχει χάσμα, αλλά δεν δυσχεραίνει τόσο τη μεταξύ σας σχέση. Τώρα, θα πω ως επίλογο ότι μερικές φορές ταιριάζουν και άνθρωποι που είναι τελείως διαφορετικές ηλικίες, τελείως διαφορετικές σόδιες, να το πω και έτσι, και όχι απλά γενιές, και ζουν τον έρωτα της ζωής τους για πάντα. Δεν μπορώ να είμαι, είναι πολύ ρευστό το θέμα. Ναι, σου λένε από τα δύο, ρε αγάπη, τι διαλέγεις. Όσο επιτοπλίστο, τι διαλέγω από τα δύο. Συνομήλικο ή διαφορά ηλικία. Ωραία, με διαφορά ηλικία, θα σου πω. Γιατί παλεύεις, εγώ δεν παλεύω, θα σου πω. Θα σου πω γιατί συνεννοείσαι καλύτερα. Αν η γυναίκα είναι μικρότερη από τον άντρα, τυχαίνει τις περισσότερες φορές να συνεννοείται καλύτερα. Γιατί οι άντρες των γνωστών, συγγνώμη παιδιά και συγγνώμη στο επιτελείο, αλλά λίγο αργούν. Οι άντρες. Ναι, να μεγαλώσουν, να οριμάσουν. Σε σχέση με τις γυναίκες. Δεν απλά αργούν. Ποτέ. Φυσιολογικά να το δεις. Αυτό. Τι είναι αυτό τώρα το Μαρινέλα. Τι. Τι. Εσύ είσαι 21 πρώτον και με γερνά. 21 και με γερνά. Μόνο για να μας πονάσω ότι μεγαλώσαμε. Είσαι απόδειξη ότι μεγαλώσατε. Δηλαδή, εγώ βλέπω το μέλλον μου σε σένα. Λέω, μαλάκα θα γίνω 21 εγώ κάποια στιγμή. Πάλι ρε Γιάννη. Καταλαβαίνεις ότι άμα φαίνεσαι μυθομανής στον κόσμο, κάποιοι θα σε κλείσουν μέσα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Σένα, που αγάπη, και δεν σου πάει στο λίτσα με τα χεράκια πίσω. Την αλήθεια. Αγάπη, άκουσε να δεις. Έχεις έρθει στην Eurovision Junior σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει. Φίλοι για πάντα. Σε μία νεαρή τραγουδίστρια. Εμένα λες. Εμένα λέω. Ναι, γιατί ξέχασα να πεις ότι είμαι και τραγουδίστρια. Κοίταξε να δεις. Και αν με θέλει κάποιος και άκουσε γίνω καινούρια. Όντως, είσαι τραγουδίστρια. Απλά επειδή ανήκουμε στον ίδιο κλάδο, ναι, όντας πιο καταξιωμένη εγώ σαφέστατα, όχι μια Μαρία Χαραντούρη πλέον, δεν θα ήθελα. Ο ίδιος χώρος είναι ο τραγουδιστικός που είσαι πιο καταξιωμένος από μένα. Ναι. Ως μια Μαρία Χαραντούρη. Το beat αργεί. Να... Έχουμε κάποιο εδώ πέρα ταξάκι, σκόπα να φύγω. Να, μου συγχωρείτε. Θα ήθελα να προωθήσω μια τραγουδίστρια εξίσου. Δικαίωμά μου, πες με κομπλεξικιά, πες με ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Είμαι μικρή σε ακόμα, είμαι μικρή ακόμα, όμως δεν έχω ξεπεράσει κάποια πράγματα. Okay. Μην με κρίνεις, okay, μην με κρίνεις. Okay. Okay. Λοιπόν, και περνάω στο επόμενο πολύ ποιοτικό δίλημα. Να συνεχίσω να είμαι ελεύθερο πουλί και από κανάρα σε κανάρα να πετάω
ή να ζευγαρωθώ με ένα πλουσιόπεδο που με ζητάει. Καλά πλάκα κάνει. Ζευγαρώσου και μετά πέτα από κανάρα σε κανάρα. Ζευγαρώσου και πέτα από κανάρα σε κανάρα. Τώρα αυτό είναι ποιοτικό που λέμε. Ποιοτικός είναι και πλούσιος όμως. Αγάπη, δεν θέλουμε συνδυαστικά πράγματα. Θέλουμε ένα από τα δύο. Ναι, αγάπη, αλλά δεν γίνεται. Εγώ είμαι η επιτομή του. Ή κανάρα, κανάρα ή πλουσιόπεδο. Διάλεξε. Πλουσιόπεδο με κανάρες, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει αυτό μα, το πράγμα. Μα κοιτάς κάποιον για τα λεφτά του, γιατί τόνισε πλουσιόπεδο. Δεν είπε ομορφόπεδο. Το είπε λογουχάρι. Δεν είπε βουτυρόπεδο. Έλα, λογουχάρι, δεν ξέρω εγώ. Είπε πλουσιόπεδο. Και καλά, ρε παιδί μου, σου λέει. Ή να. Το έκανε. Είσαι πάρα πολύ ολοκληρωτική παρουσιάστρια. Λοιπόν, το είπε. Το έκανε mention, γιατί αυτό βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο. Να ξέρεις, μπορεί και υποσυνείδητα. Και εγώ, άμα έλεγα ήμουν με ένα μυθομανί, όλοι θα καταλαβαίνουν ότι είμαι με σένα. Ας πούμε. Παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω, τυχαίο παράδειγμα έδωσα. Okay. Οπότε. Ωραία, βγάλω το πλουσιόπεδο στην άκρη. Όχι, δεν μπορώ να το βγάλω. Από ωραία, τη στιγμή που εγώ στέκομαι. Σαν κεντρικιά που κρατάω τα ενία και είμαι αλογατάρισα, θα πω ότι το δίλημα αλλάζει και το. Κάνω εγώ τώρα στα δικά μου τα μέτρα και σε ρωτάω. Άρα δεν απαντάω στο κοινό, απαντάω σε εσένα. Απαντάω σε εμένα λοιπόν. Δεν μπορώ να το πω και off camera. Προσωπική ερώτηση λοιπόν. Ναι. Τι προτιμάς, κανάρα, κανάρα ή σταθερή σχέση. Σταθερή σχέση. Γιατί. Γιατί είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου, τι θέλεις. Πάλι παλεύεις. Πάλι παλεύω. Συνδυαστικά όλα. Πάλι παλεύω. Αν μ' ακούς. Είμαι σε αυτή τη φάση. Δεν θεωρείς όμως ότι έχει προνόμιο το κανάρα, κανάρα. Γιατί εγώ, έχει προνόμιο το ζεις αρκετά. Έχει προνόμιο το ζεις για λίγο. Αυτό το χέρι της καλεσμένης, σε παρακαλώ πολύ, ας με να ολοκληρώσω. Έχει προνόμιο. Αυτό εδώ, εγώ μπορώ να τρελαθώ με αυτό. Γι' αυτό το κάνω. Γιατί μου έχεις μετά δεκάλεπτο πρόγραμμα και οπότε κάπως πρέπει να πάρω κι εγώ να μην χρεωθώ τελείως. Λοιπόν, ωραία. Το κανάρα-κανάρα, καλός ή κακός, είμαστε chef fan και όλα τα συναφή, αλλά για λίγο. Και όταν λέω για λίγο, δεν εννοώ για ένα μήνα, μπορεί για ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Και μετά κάπου θα καταλήξουμε με έναν άνθρωπο. Γιατί μετά σκάει η μιζέρια και η μοναξία. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και μπορούν να είναι μόνοι πάντα. Συγγνώμη. Και δεν εννοώ εσένα. Περίμενε. Τι? Δεν θεωρείς ότι πρέπει μέχρι μία ηλικία να ζήσουμε και να χορτάσουμε τη ζωή. Παύλα, κανάρα, κανάρα. Γι' αυτό ξεκίνησε από τα 13. Για να είμαστε 24 έτοιμοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα 13. Έχω πολλά χρόνια ακόμα. Δεν θεωρείς ότι πρέπει να χορτάσουμε πρώτα. τη ζωή. Και μετά να καταφέρω. Τι που δεν σε παίρνει μισός άνθρωπος σοβαρά. που λες για την ηλικία σου και όλοι δαγκώνονται. Ποιος δαγκώθηκε να απολυθεί τώρα. Όλη παραγωγή. Αύριο το πρωί όλοι στα λογιστήρια θα είσαι, το ξέρετε έτσι. Και εσύ που δεν δουλεύεις εδώ. Ο ΑΕΔ αύριο. Λοιπόν. Σου έχει τάξει 1,5 μήνα κοιλιακό, φίλε. 12 ευρώ. Ναι. Δεν τα έχω να τα δώσω. Στο πάτη δεν τα έχει και ότι σοκαρίστηκε από τα 12 ευρώ. Και 15 ευρώ και 12 μου. Δεν έχω να τα δώσω. Ωραία. Δεν πιστεύεις ότι ο άνθρωπος μέχρι μία ηλικία. Μην το οριοθετήσουμε. Δεν πρέπει να χορτάσει τη ζωή, δεν πρέπει να ζήσει πολλές εμπειρίες, να γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, να χαρεί το σεξ, να χαρεί το σώμα του, τον έρωτα. Αυτό πρεσβεύω. Ωραία, όμως η μονογαμία το σκοτώνει αυτό. Γι' αυτό δεν είστε μονογαμικοί. Άρα τώρα εσύ δεν είπες σχέση μονογαμική, βρε αγάπη. Τι σχέση έχει σχέση με τη μονογαμία. Ας το πω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, τι. Οκ, αλλά. Μιλάμε για ανήθικους ανθρώπους εδώ πέρα. Εγώ είμαι ανήθικη! Τώρα θα μιλήσω, το κάνω μακελιό! Το γύρω Στέφανο Σκύλο! Το κοτσονάτο μην πεις μόνο! Οκ, ναι. Να χωρίσω με το αγόρι μου που είμαστε 3 χρόνια μαζί και ψιλοβαριέμαι ή να τρέξω στο γαλανομάτι κούκλο. Στο γαλανομάτι. Να στο γαλανομάτι κούκλο, υδροχό! Υδροχό! Που μόλις γνώρισα! Τι λέει τώρα. Λοιπόν, να χωρίσεις. Να χωρίσεις, γιατί και δεν έχει να κάνει το όμορφο παιδό αρίστο, πάρ' το μαγάζι και κλείστο. Έχει να κάνει ότι όταν βαριόμαστε σε μία σχέση και βλέπουμε ότι κάνουμε και δεν αποείδαμε τίποτα από όλο αυτό, από όλη αυτή την προσπάθεια, φεύγουμε. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Ναι. Δεν κοροϊδεύουμε ούτε τον δέκτη, ούτε τον πομπό, δηλαδή τον εαυτό μας. Και γενικά, επειδή έχω βρεθεί και εγώ σε μια τέτοια φάση, 1,5-3 χρόνια σχέση και να θέλω να φύγω και να λέω πώς. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη, που έχεις 3 χρόνια σχέση. Αγαπή, έχω πει ότι έχω ξεκινήσει τα 13 την καριέρα. Τα 3 γουρουνάκια είναι πιαγωγή, οπότε την είχες. Εγώ στα πιαγωγεία φιλούσα. Τότε είχα δώσει. Τότε είχα δώσει τον πρώτο μου φιλί με τον Βίκτορα, θυμάμαι. Ήμουν έκφυλη. Όλα παίζανε με τα παιχνιδάκια του, κάνουν ζωγραφίες. Εγώ καμάκωνα τον Βίκτορα και τον φιλούσα την ώρα. Βλέπεις πολύ, έτρεχες. Περίμενα τη μεσημεριανή ώρα του ύπνου για να πάω λίγο να ξαπλώσω δίπλα του, ξέρεις, γιατί ήμουν πιο παιδί με ορμόνες. Και φιληθήκαμε. Άρα τι προτείνεις την κοπέλα, αγάπη.
να φύγει από τη σχέση της και να πάει στον υδροχό και μετά από ο υδροχός να την απατήσει να πάει σε έναν άλλον. Τέλεια. Γιατί ίσον, είμαι και μελλοντολόγος. Ήσουν πολύ ποιοτική ακόμη μια φορά. Και τώρα έχετε ένα πολύ σημαντικό δίλημα. Ίσως ένα δίλημα κόλαφο, το λίμουσα να πω. Πες το. Πες το τώρα που... Σεξ ή αγαμία και να έχω την ησυχία μου. Γιατί να μην έχει την ησυχία της με το σεξ. Ρε παιδί μου, διότι το σεξ, θέλοντας και μη, έχει μία πάλι για να το βρεις πλέον. Τι σε βλέπω να είσαι και σε ring. Αγάπη, όχι απλά σε ring, ελληνορωμαϊκή πάλι κάνω εγώ. Όλη η μέρα σε εφαρμογές και στο Grindr είμαι έτσι. Το δάχτυλό μου πάει Ολυμπιακού, τώρα Πεκίνο. Για να κάνω δεν ταλαιπωρούμε. Μπορούμε λοιπόν να ξεστήσουμε τα φώτα, να ξεστήσουμε τις κάμερες και να φύγει η κοπέλα από εδώ πέρα που δεν παλεύει. Γιατί? Αγάπη. Δεν παλεύω. Δεν παλεύεις, αλλά πόσο συχνά κάνεις. Όποτε θέλω. Mm. Μα κάνω όποτε θέλω. Δεν ήθελα. Mm. Τώρα, ας πούμε. Δεν ήθελα. Όταν θέλω, κάνω. Αμφισβητείς δηλαδή ότι το σεξ πλέον χρειάζεται μία χύψη αναζήτηση και μία επικοινωνία η οποία δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να βρεις αυτή την επικοινωνία. Κοίταξε, εγώ που σαν άνθρωπος δεν μπορώ να κάνω ούτε one night stand, ούτε τίποτα και θέλω με έναν άνθρωπο που θα μοιραστούμε μια τέτοια στιγμή να έχουμε γνωριστεί και να επικοινωνούμε, ακόμη κι εγώ που είμαι τόσο δύσκολη σε αυτό το σημείο, διατηρώ φιλικές επαφές με ανθρώπους που το έχουμε αυτό και όποτε θέλουμε, χωρίς φασαρίες και ιστορίες, περνάμε ρομαντικές όμορφες στιγμές. Βαρύ βόδι πατάει τη γλώσσα μου. Γιατί? Την πατάει και την τζακίζει τη γλώσσα μου. Γιατί? Το βαρύ το βόδι αυτό. Και δεν τολμώ να μιλήσω. Γιατί? Γιατί? Άδικο έχω. Μα λέω ψέματα. Μα πριν δεν. Τέλος πάντων. Πες το, συνέχισε. Δεν θα πω αυτό που θέλω. Δεν πειράζει. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν θεωρείς ότι ο μέσος άνθρωπος. Mm. Δεν σου λέω για σένα που είσαι ανώτερη και ποιοτική. Δεν είπα ότι είμαι ανώτερη και ποιοτική. Θα σου μιλήσω για τους ανθρώπους καθημερινούς, mm, οι οποίοι παλεύουν. Εσύ είσαι ο καθημερινός άνθρωπος. Θα μπορούσα. Ναι. Γιατί είμαι κορίτσι του λαού. Καήκαμε. Δεν θεωρείς ότι ο άνθρωπος ο μέσος παλεύει Tinder, Grindr, Romeo, στο κλαμπ. Δεν. Έχει. Ξέρω γιατί ότι παλεύουν Romeo και Grindr. Γιατί το σεξ πάει πακετάκι και με μια ακόμα χρήστη επικοινωνία. Δηλαδή. Αναλόγως, Γιάννη, έχουμε διαφορετικό γνώμονα. Τι γνώμονα? Εσύ τα λες με βάση τη συχνότητα και την ποσότητα. Εγώ σου μιλάω με βάση την ποιότητα. Ναι, σκοτίζεις το κεφάλι σου αν θες να κάνεις 10 φορές σεξ τη μέρα με 10 διαφορετικούς συντρόφους. Λέω για κάποιους απλούς ανθρώπους και λαϊκούς. Ναι, ναι, το σκοτίζεις τον εγκεφαλό σου. Άμα όταν θες να κάνεις, γιατί σου προκύπτει αυτή η ανάγκη και θέλεις λίγο ρομαντισμό και αγάπη και έρωτα, και πας και το κάνεις, δεν σκοτίζεις το κεφάλι σου. Οπότε συνεχίζω να λέω ότι ναι, σεξ. Δεν υπάρχει λόγο να μην νιώθεις γαλήνη. Από ό,τι καταλαβαίνω, τι εννοεί η κοπέλα. Δεν συνδυάζεται με ένα πριν και με ένα μετά. Δηλαδή, σεξ, να επικοινωνήσω, να τον βρω μετά, μα μου μηνυματάκια, πού είσαι και τα λοιπά, πάει πακετάκι το σεξ. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εκεί έχω καταλήξει. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ούτε στη ζωή μου, ούτε στη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μου. Βολεμένοι. Είμαστε εντάξει. Τι, γιατί ξυνίζεις. Γιατί εγώ παλεύω, αγαπητέ. Okay, εμένα ξυνίζω. Okay, 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 και τον εαυτό okay, μου ξυνίζω. Okay, okay. Και μη ζηλεύει το κάτω-κάτω. Έχω το δικαίωμα να ξυνίσω και τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Με πρώην. Κρατάς επικοινωνία ή όχι? Μην ακούσω ότι κρατάς. Όχι, είπα. Όχι, είπα. Παρόλο που παλαιότερα το έκανα, όταν σταμάτησα να το κάνω, βρήκα την υγεία μου. Δεν κρατάς επαφή με πρώην. Είναι τοξική η σχέση που συντηρείς με έναν πρώην σου μετά τη σχέση. Αρχικά, δεν αφήνει το ένας να κάνει μια καινούργια αρχή, αντίστοιχα και ο άλλος. Είστε, αλλά δεν είστε. Ναι, μεν φίλοι, αλλά και αν δω ότι εσύ προχωράς τη ζωή σου, ξυνίζω από εγωισμό και όχι γιατί σε γουστάρω και σου κάνω σκηνή και εσύ αν με γουστάρεις λίγο γυρνάς και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και μια τοξικότητα αχρίαστα. Αχρίαστα. Να μπορούμε να γνωρίζουμε τόσους άλλους καινούριους ανθρώπους και να έχουμε εμπειρίες, κάτι να λέμε στα εγγόνια μας. Γνώριζα και αυτή την αποτυχία και αυτή την αποτυχία και την άλλη αποτυχία και βρέθηκα κάποια στιγμή στην επιτυχία κάπου στα 62 μου. Κατάλαβες. Ψυχικά τώρα τι 62, τα νιά τα 62. Αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι είχε πει η Πάνια που το έχω ακούσει εγώ και μου είχε αρέσει κάπως. Είπε, με έναν άνθρωπο χωρίζεις όταν σταματάς να τον γουστάρεις σαν άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να τελειώνει η συζυγική σας σχέση, αλλά
ακόμη αγαπιέστε και σαν άνθρωπο τον γουστάρεις και τον θέλεις, ρε παιδί μου. Αυτό δεν το θεωρείς υγιές. Δηλαδή, έχουμε περάσει ένα χρόνο μαζί. 2, 3, 5, σε αγαπάω. Το κομμενικό τελειώνει. Mm-hmm. Το να σε χάσω από τη ζωή μου δεν είναι λίγο... Αφού σε αγαπάω, γιατί να σε χάσω. Και δεν θα κάνεις ποτέ μια καινούργια αρχή. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα είναι εκεί για να σου θυμίζει. Θέλω να περνάς το επόμενο level. Περνάς το επόμενο level, αλλά υπόσχεσαι ότι ο επόμενος σύντροφός σου θα είναι δεκτικός σε αυτό. Και σκοπεύεις να θυσιάσεις μια σχέση που έρχεται, που μπορεί να είναι ακόμη πιο ποιοτική. Μπορεί να είναι όρετος της ζωής σου. Για έναν πρώην που απλά τελείωσε και θες να κρατήσεις φιλική σχέση. Κι εγώ σ' αγαπάω, κι εγώ σ' αγαπάω. Αλλά αν χωρίσουν οι δρόμοι μας, μπορώ να σου πω ότι Γιάννη, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, ό,τι χρειαστείς εδώ, κόβουμε όμως. Δεν μου κάνεις, δεν σου κάνω. Δεν σου λέω αυτό, ρε παιδί μου, δεν σου λέω να είναι απλός πρώην τώρα του χρόνου. Σου μιλάω τώρα για π.χ. Μα είχα και πρώην που ήταν 4 χρόνια μόνο σχέση. Όλα τα υπόλοιπα τα μεγαλώσαμε μαζί. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μιλιόμαστε πλέον. Γιατί συντηρήσαμε επικοινωνία μετά το χωρισμό μας. Στην αρχή ήταν full toxic και μετά τι έγινε, χρειάστηκα κάτι, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, χρειάστηκα κάτι ανθρώπινο έτσι, όχι ερωτικού περιεχομένου, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και για μένα αυτός ο άνθρωπος απογοητεύτηκα τόσο πολύ, γιατί είχε δημιουργήσει τόσες προσδοκίες από την επικοινωνία της συχνή, που απογοητεύτηκα τελείως και διέκοψα για πάντα τις σχέσεις μας. Οπότε θα προτιμούσα να μην είχαμε κρατήσει για επαφή, να ήμασταν ό,τι χρειαστείς εδώ, ό,τι χρειαστείς εκεί, να μην το ευτελίσουμε τελείως και να είμαστε όλοι καλά. Μάλιστα. Το δέχεσαι, σε αφόπλησα. Αγάπη, έναν πρώην είχα και είμαστε μπλοκαρισμένοι, okay. Δεν καταλαβαίνω. Okay. Όχι okay. Μπλοκαρισμένοι. Τα ακούω. Δεν θέλει να με δει μπροστά του. Τα ακούω. Τα φοβάται. Λοιπόν. Ένας μεγάλος μαλάκας, μεγάλος. Έχω ιδέα. Πολύ μικροί, δηλαδή πολύ και να είναι λίγο μαλάκες. Ένας και να είναι καραμπινάτος, αλλά έχω να αντιμετωπίσω έναν ή πολλούς που είναι λίγο μαλάκες. Θα σου πω κάτι και θέλω να κρίνεις. Είμαι εδώ για να κρίνω εσένα και τη ζωή. Μεγάλους μαλάκες. Δείχνεις κάτι συγκεκριμένο. Είχες μεγάλο μαλάκα. Α, όχι μόνο έναν. Πολλούς μικρούς. Διάλεξε, τι προτιμάς. Καριέρα, κατάθλιψη. Views. Καριέρα. Καριέρα. Κατάθλιψη. Καριέρα. Βλέπεις, πολλούς μικρούς λοιπόν. Πολλούς μικρούς για να έχεις να λες ιστορίες. Ισχύει. Και να γνωρίζεις λίγο τη μαλακία για να πας στο καλύτερο. Ναι, λέμε τον ένα μεγάλο έρχεται παραπάνω κατάθλιψη. Με τον ένα μεγάλο έρχονται περισσότερα ψυχικά τραύματα και φοβίες. Άρα παραπάνω χιούμορ, άρα ναι, παραπάνω άρα καριέρα. Άρα και είσαι φοβικός, δυσλειτουργικός στην ερωτική σου ζωή και μπορεί άμα σε θέλει κάποιος να μου τον θέλεις, περιγράφεις εμένα δηλαδή. Επισκοπού ήταν αγάπη. Περιγράφεις μόνο εμένα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ήταν διδακτική η συζήτησή μας πάνω σε αυτό το ερώτημα. Ναι, αλλά στον ένα μεγάλο μαλάκα δεν πιστεύεις ότι επειδή είναι μεγάλος μαλάκας θα είναι και μεγάλη τοξικότητα. Άρα μεγάλη τοξικότητα, πολύ πάθος. Είχα και μεγάλους μαλάκες και πολύ πάθος και δεν θέλω. Οι πολύ μικροί δεν σε φθύρουν πιο πολύ, πιστεύεις? Όχι. Γιατί έχεις αντιμετωπίσεις πολλές μικρές μαλακίες. Φθύρουν την πίστη σου στον άνθρωπο, γιατί λες εντάξει, μαλάκα, και ο επόμενος δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σοβαρός άνθρωπος. Και δεν θα είναι εν τέλει, γιατί δεν ξέρουμε τι μέρος. Και που ξέρεις. Αγάπη, γνωρίζω. Ενώ ο πολύ μεγάλος μαλάκας σου δημιουργεί φόβο να γνωρίσεις τον οποιοδήποτε. Δημιουργεί φοβία, ψυχικό τραύμα. Έχω πειθώ και επιχείρημα από μωρό. Εγώ γιατί έχω κάνει screen σου ένα δίλημα που λέει άσπρο ή μαύρο στα ρούχα. Γιατί είσαι πολύ καλό στη δουλειά και συνεπής. Άσπρο ή μαύρο. Γιατί η επιμέλεια είναι βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Λοιπόν, γκόμενο έξυπνο με χιούμορ και έχοντας τρομερή επικοινωνία αλλά μη χειρότερα στο κρεβάτι ή γκόμενο με μηδέν στην εννόηση αλλά γαμάτο σεξ. Και τώρα, Χρυσίδα Κακούτη, δυσκολεύεται, ζορίζεται. Εντάξει, εδώ και τα βουνά λυγίσανε, είναι η αλήθεια. Και τα βουνά λυγίσανε. Η πέψη είναι δύσκολη. Μη χειρότερα στο σεξ ή μέτριο, ας πούμε. Μη χειρότερα. Μη χειρότερα. Μπάμια Μπογιατίου. Κανέναν από τους δύο.
Αγάπη, έχεις ένα αγάπη, δίλημα. Αγάπη, έχω κάνει daily διλήμματα και μέχρι αγάπη, και εκεί μου δώσανε... Αγάπη, άμα υπεκφεύγεις, υπεκφεύγεις και πας μεσολαμίας, μια μου λες και τα δύο, συνδυαστικά, ο κανένα από τα δύο. Όχι, δεν υπάρχει ένα από τα δύο, δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο. Είσαι εδώ για να απαντήσεις σε διλήμματα. Δεν θέλω να υπεκφεύγεις. Μα δεν είναι αυτή η άποψή μου, τι να σου πω, να σου πω μια άλλη άποψη. Και να λύσεις σαν αντιλόπι αυτή τη στιγμή. Να σου πω, παιδί μου, μια άλλη άποψη, να σου πω ψέματα. Πρέπει να διαλέξεις. Διάλεξε. Αυτή είναι η ζωή. Ωραία, το καλό σεξ. Κι εγώ. Γιατί είναι καθόλου και αντιγύρανση. Καθόλου επιφανειακές δεν είμαστε. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Η επιφάνεια είναι μακριά από μας. Αυτή λέει πρόβλημά της, βαριέμαι να το διαβάσω. Αγάπη στο κοινό. Ζωή χωρίς σεξ ή ζωή χωρίς fast food. Ή καλό φάει, ρε παιδί μου. Ζωή χωρίς σεξ. Τι. Ζωή χωρίς σεξ. Τι. Τι, άμα είναι, κάτσε, άμα είναι να μην τρώμε καλό φαγητό και να τρώμε κάθε μέρα μπάμιες και να ξέρω ότι θα έρθει και ο άλλος μπάμιες το βράδυ και πρέπει να ξυριστώ ξανά. Χέσε με ρε φίλε, fast food. Παιδιά, και φαγητό. Όχι. Ρε παιδιά, πάτε καλά. Και θα τρώγατε κάθε μέρα φακές για να φάτε άλλα πράγματα και μετά. Και έχω επιχειρήματα. Λοιπόν, το σεξ, πέραν το ότι είναι υγεία, λοιπόν... Πού καλέ υγεία που θα μείνεις από μηνίσκο σε λίγο. Πού καλέ υγεία που θα πας καρδιά. Σου δίνει αυτοπεποίθηση, έτσι. Παίρνω αυτοπεποίθηση και από αλλού. Από πού βρέγαμε τα Μακ. Από τον Τελιδερά. Συγγνώμη, αλλά... Από πού παίρνεις αυτοπεποίθηση. Βλέπεις τη Μελιτζάνα και σου λέει, α, τι ωραία που είσαι. Από... Το φαΐ, το πολύ φαΐ, το πάρα 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 πολύ φαΐ, μετά σε φάση, βάλακα πάλι έφαγα. Δεν λέει πολύ φαΐ, ενώ άμα φας λέει, πολύ, πολύ... καλό φαγητό, μου είπε ή fast food. Άλλο λέει, ζωή χωρίς σεξ ή ζωή χωρίς fast food. Και εσύ μου είπες καλό φαγητό. Το fast food, το... Το θεωρείς εσύ καλό φαγητό. Ναι. Δεν έχεις φάει σε εστιατόριο ποτέ, μόνο σου πλάκια. Ρε παιδί μου τώρα, ωραία. Αυτό άμα εννοεί είναι, κοπέλα. Άμα είναι μόνο fast food, όχι, σεξ. Διαλέγω. Γιατί δεν μ' αρέσει να τρώω και απέξω. Ναι, αλλά εσύ δεν σ' αρέσει το fast food, σου μιλάω. Το καλό το φαΐ. Τι τρώτε. Αυτό αρέσει. Τι είναι αυτό, καλέ. Εκεί τι τρώτε. Πίτσα είναι. Βλέπεις πιο βολικό να τους ρωτήσω αν μπορούν να μου δώσουν να φάω παρά να με γαμίσουν. Για σένα. Για μένα όμως που παλεύω με το Θωμά δεν είναι. Τέλεια. Θωμά μου όχι είναι και το κύρισμα μόνο. Τι τρώτε εκεί πέρα. Σουβλάκια, σουβλάκια. Ένα καλαμάκι υπάρχει. Είναι γύρω όλα. Θέλεις να συνεχίσουμε το γύρισμα. Ναι, με συγχωρεί. Για φέρε λίγο. Λουκάνικο, ε. Δεν έχεις τη λέγα. Το αν έχω ή όχι να το ξέρω εγώ. Έχω. Μια πιτούλα δεν υπάρχει εκεί πέρα. Μια πιτούλα. Ωραία. Μια πιτούλα. Τι. Ορίστε κύριε. Να είσαι καλά. Γιάννη 2.59 μου έστειλε και το πήρες έτσι. Δεν το άμα, ε. Ωραία. Προχώρα που θες να... Κι άντε να πιστούν ότι αγα, δεν τρώω εγώ. Πού πήγες το πρώτο δίλημα. Επάνω, αγάπη, εκεί που ήσουνα, ήθελα να στείλω ένα μήνυμα. Πού να βρω τώρα που ήμουνα. Φωτογραφία έστει. Τι λέει, τι λέει. Δες μωρί τι λέει. Ένα καλαμάκι δεν έχει και μας τις δόλιες. Όχι, μόνο λουκάνικα τρώμε. Φέρετε μου ένα λουκάνικο. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Ωραία, άλλο. Δεν υπάρχει άλλο δίλημα, αγαπή. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Οκ. Okay. Τελειώσαμε, δηλαδή. Πόση ώρα γράφουμε. Έχεις ακόμα 10 λεπτά. Να τραγουδήσω, δηλαδή. Όχι, ρε γαμώτο. Τι του τόπατε. Βάλτε τρέιλερ. Φίβος και Αθηνά, κάτι για τους Ολυμπιακούς, κάτι. Πιο χρήσιμο είναι. Ωραία, αγαπή. Ήρθε η ώρα. Του Γιάννη βαλά ώρα. Αυτό θα κάνω. Α. Λοιπόν. Εκπομπή μου έχεις δει, μισή εκπομπή. Τι κάνω τελευταίο part. Γαμάς, δεν έχω δει τα τελευταία part. Ποιος σου είπε ότι βλέπω μια ώρα, ρε μαλάκα, βλέπω το πρώτο μισάρο, χαχαχα. Αλήθεια, αγαπούλα.
Μια ώρα έχει κάνει με τη Μαρισό. Με εμένα θα κάνει λιγότερο. Η Μαρισό με στήριζε όμως, αγάπη. Δεν σε στήριξα εγώ. Η Μαρισό μου βάλε 10 στη φωνή μου. Τι έβαλε, τη χολή και την κακία σου. Επειδή σε γλύφουν όλοι, θεωρείς. Η Μαρισό ήταν ειλικρινή. Δεν θέλει αληθινού ανθρώπου στη ζωή του. Η Μαρισό ήταν ειλικρινή και κατέθεσε την εμπειρία της και τη γνώση της στη μουσική. Ωραία. Εσύ τι κάνεις, καταθέτεις το κόμπλεξ και τη ζήλια σου στην ανάμοσχορη νέα εποχή. Νίκο, ξεκίνησες το τραγούδι για σένα, λέει. Λοιπόν, το παιχνίδι που κάνω είναι καθαρά και μόνο για να τραγουδήσω. Ή τι γίνεται. Σου με βάζει να σου πω να τραγουδήσεις. Δεν το πιστέψετε, όλο τυχαίο. Ένα σπίτι και... Λοιπόν, γιατί πάμε. Θα πούμε ένα στον άλλο, εν τέτοια τραγούδια να πει. Είστε σοβαροί που τον πληρώνετε. Αλήθεια, τον ζητήσατε και τον πληρώνετε κιόλας. Και μετά θα βάλουμε και βαθμό η μία στην άλλη. Θα βάλουμε, λέει, και βαθμό μετά η μία στην άλλη. Ποια θες να αρχίσει. Εσύ. Βάλε μου ένα τραγούδι να πω. Πες το, ένα σπίτι καίγεται. Το λες όλο. Ρεφρέ, κουπλέ. Ρεφρέν. Ρεφρέ, πάντα, ωραία. Γιατί κουπλέ θα πω στη μουσική βραδιά που θα κάνω, mm-hmm. γιατί πρέπει να πληρωθώ για τις μουσικές μου γνώσεις. Μω. Του κόβεται ένσημα. Να έρθω εγώ. Ναι, φεύγεις. Τρώγω τη θέση. Φιλάκια. Αγαπή, ένα expose που θα πάτε. Ένα expose. Για πες. Έχετε κλείσει προχθές. Είναι τραγούδι που απαιτεί ερμηνεία και... ναι, είναι τραγούδι σκάλας Μιλάν. Εμάς έχεις πρίξει τον πάπαρο με τη διαφραγματική τόση ώρα, Ρεγιάννη. Αγάπη, δεν γνωρίζεις τη διεργασία που κάνεις τραγουδίστη για να τραγουδήσει. Μην παρεμβαίνεις το έργο μου, σε παρακαλώ. Γιατί είσαι παρεμβατική και κακοποιητική. Γιάννη, τελείωνε. Τελώ φύγω. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνεις... Το κάνει ο πολεμάς. Απ' την αρχή, άλλη μία. Πάνω ελευθερία. Έχει κάνει, η παραγωγή δεν είναι τόσο έτοιμη. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγάπησα, δεν αξίζεις ούτε. Πιο γρήγορα πάει. Κρίμα να σε εσύ το κρίμα μου. Κρίμα να περνάς για θύμα μου. Κρίμα τόσα όνειρα. Τόσα χρόνια στην πίστα, δεν μπορείς να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Είναι η σειρά μου, λοιπόν, να σου πάω να τραγουδήσεις. 10 βάζω. Βάζω 10. Θέλω να μου πεις από Πουτσίνι. Από Πουτσίνι ξέρεις εσύ, αγάπη. Ωραία, θέλω να μου πεις... Mm. Θέλω να μου πεις... ένα ντουέτο που έχουμε κάνει μαζί. Τι ντουέτο, να κάνω και τα δύο. Κάνω για δύο, αλλά και ένα ντουέτο που έχουμε κάνει μαζί, για να σε μάθω, για να σε διδάξω. Και επιτέλους, πάψε να το τιμωρήσει. Θες να το πούμε μαζί. Πολύ. Ωραία. Κοντινό στα χέρια. Mm. Θα κάνεις εσύ τη Θεοδωρίδου. Γαρμπή είμαι εγώ, λόγω okay. της ομοιότητας. Okay. Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρείσαι. Που δεν μπόρεσες να είσαι. Αυτό που ήθελε. Μην ξεχνάς πολύ καλύτερη του είσαι. Πάψε πια να απολογήσαι. Για ό,τι γίνεται. Και επιτέλους πίστεψε στον εαυτό σου. Άκουμε για το καλό σου. Ζήσε όπως θες. Θα βρεθεί άλλος να αγαπάει αυτό που είσαι. Πάψε πια να προσποιείσαι. Πώς για όλα αυτές. Φτάνει. Φάνηκε η διαφορά όμως, ρε αγάπη. Ναι, ρε αγάπη. Μήπως να μην πήγα να μην φανεί η υπεροχή μου. Α, τι πιστεύετε. Εσύ γιατί ξέρω κατάπιες. Δεν καταλαβαίνω γιατί ποιο λόγο ξέρω κατάπιες. Δεν είναι καλό το καλαμάκι, έχει λίπος πάνω, έχει λιπάκια. Να πάρω τηλέφωνο, να κάνω παράπονα. Μιλήσεις. Να μην μιλήσεις, να μην απαντήσεις καν, να τελειώσουμε το γύρισμα. Δεν καταλαβαίνω. Τι. Συγκλονίστηκες στην ερμηνεία. Το δέχομαι. Και τώρα αναγκαστικά πρέπει να ξανατραγουδήσω. Πόσο γαμώ, τα αλήθεια. Νόμιζα πως το ντουέτο καλύπτονταν.
πάλεψα. Ένα τελευταίο εγώ και ένα τελευταίο εσύ. Έλα, πάμε. Ναι. Βάλε με να πω. Ένα να πεις. Mm. Ωραία. Πώς λεγόταν εκείνο, ρε, που έλεγες, που τραγουδούσες στο σπίτι, που είχε βγει ο Πακιστάνος, ο Παπένατη και τσίριζε, είναι 2,5 ώρες κάστε. Ποιο από όλα. Ποιο, Πάρ' το πόλεμο. Πάρ' το φεγγάρι και κάνε το βέρο μου. Α, που τελείως τυχαίν το φόρτε μου. Θέλει τσιγάρα αυτό το τραγούδι. Γιατί όσοι ερμηνεύουμε, βάζουμε ψυχή. Θέλει τσιγάρα αυτό το τραγούδι, για να πάω τα φαρμάκια. Γιατί όπως έχει πει και η Ανούλα η Βύση, που τη στέλνω τα φιλιά μου, η φωνή είναι το μέσον, η πηγή είναι η ψυχή και εγώ έχω ψυχή. Έχει κουράσει η σιωπή, θα πω, από την παραγωγή. Κάποιος δεν έχει μιλήσει, ένας άνθρωπος θα σέβεται τον εαυτό του και να του πει τη λες ρε μαλάκα, δεν έχει πει. Όμως, τόση ώρα... Είναι συγκλονισμένη. Ναι, και για πες. Πάρ' το φεγγαρί και κάν' το βέρα μου, φίλε μου άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να την πηγείς, τα γόνα από κρασί, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πάρ' το φεγγαρί και κάν' το βέρα μου. Μπράβο, 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 μπράβο. Και... Γιατί όλοι χρειάζονταν πριν τελειώσω. Γιατί γίνεται αυτό πριν τελειώσω. Από ανάγκη. Είναι το δεύτερο επεισόδιο που τώρα. Και ο Αγγέλου το έκανε αυτό, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί πολεμιέμαι έτσι. Και ήρθε η σειρά σου, Μαρία Κάλλας. Τι λες, Μωρή. Ευχαριστούμε για την έσταση εκπομπή, Μαρία Κάλλας. Τι Μαρία Κάλλας. Θα κάνω ένα τροπή. Ναι. Τεράστια. Με βάζεις εκτός τώρα να τραγουδήσω. Θέλω να πεις εδώ στην κάμερα τι για μένα. Δεν θέλω να ξέρεις. Δεν μ' αρέσει. Τόσα χρόνια το κρατούσα κρυφό. Πώς μου ξέφυγε, μην με ποτίζετε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί, θα κατορθώ, Γιάννη, συγγνώμη. Εγώ, εσένα, συγγνώμη, sorry. Τραγούδα, σε παρακαλώ. Δεν το ξέρω καν. Το κάνω ακόμη χειρότερο. Δεν το ξέρω καν. Επειδή αρχίζει το πιάνει τρέμουλο. Πάρτε κάπου καλύτερα, έρχεται τέτοια ώρα. Δεν το ξέρω. Πες την άλλη αποβίση. Ποιο αποβίση. Όποιο. Πάλι στα χαμένα θα γυρνάω. Με κακά παιδιά, συγγνώμη. Δεν ξενυχτάω. Τις κακές συνήθειες θα αρχίσω από το μυαλό για να σε σβήσω. Πάλι στα χαμένα θα γυρνάω. Με κακά παιδιά θα ξενυχτάω. Συγγνώμη. Τις κακές συνήθειες θα αρχίσω να σε λησμονήσω. Συγγνώμη. Και μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που είναι η μεταμέλεια πλήρης. Τόσο δεν έχω τραγουδήσει προς τους άνθρωπους. Παρακαλώ. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Σπύρος Παπαδόπουλος, είναι η γεια μας. Λέξη από τα χείλη μας δεν βγαίνει. Η σιωπή τα λέει απόψε όλα. Τι να πεις και τι να πω. Έχει κάτι άλλο. Αμηχανία. Σίγουρα. Νία. Αμηχανία. Έχει δρόση. Να μα μαζί. Να μ' αγαπάς μαζί. Δεν είναι φιλική πια μαζί σου. Να σ' αγαπώ. Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εμένα με χειροκράτησε η παραγωγή. Ευχαριστούμε. Μπορεί. Τη Χρυσή Δεκαγκούτη που ήταν μαζί μας. Μπορεί. Ή τελικά δεν την ευχαριστούμε. Πώς ξεκινήσαμε όμως σαν κολλητή. Και πώς τελειώνουν και χωρίζουν οι δρόμοι μας.
Να σου πω κάτι όμως. Μ' αγαπάς, μωρή μαλάκα. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπάω, μωρή μαλάκα. Κι ας πρίζεις μπάλες που τραγουδάς. Να φιληθούμε στο στόμα σε τη βίση πάλι. Πάλι. Δεν κουράστηκες. Όχι. Έλα. Δεν φτάνω. Δεν φτάνω. Είμαστε καλωδιωμένες. Είμαστε τέσσερα με τα διπλανά κρεβάτια στο νοσοκομείο. Έλα, εγώ δεν κουνιέμαι, είμαι βούδας. Ποτέ βούδας. Έλα, άντε. Πάλι μόνο μύτη πιάνω. Έλα, πιο εδώ. Άντε. Άντε. Την πρώτη φορά που έπρεπε να φιληθούμε, μπορεί να κάνω μια ώρα. Δεν αντέχονταν. Πρέπει να κάνω και αποφώνηση. Τέλος. Τέλος. Δύο λόγια θα πω, άντε, γεια. Άντε, γεια. Λοιπόν, πέρα την πλάκα, συγγνώμη, να κάνω σωστή αποφώνηση στα κεντρικιά, με συγχωρείτε. Δεν το πιστεύεις, αλλά ήταν μεγάλη μου την επιθυμία σήμερα. Και εμένα. Πάρα πολύ, αλήθεια. Και εμένα, σας ευχαριστώ αλήθεια, πάρα πολύ. Αλήθεια, γιατί σε αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και είσαι συγκλονιστικά ταλαντούχα. Και εσύ. Και σε αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ. Τι κλαίμε. Αυτό, πάμε να τελειώσουμε ένα τραγούδι μαζί. Σε παρακαλώ. Ρε παιδιά, για κλείσιμο. Για κλείσιμο. Ποιο θες. Ποιο θες. Να πούμε καμιά φορά. Καμιά. Μαζί. Φορά. Λέω να αλλάξω ουρανό. Μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά. Σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά. Θέλω να πέσει, να κλείνει έτσι, πώς πάει τραγούδι σιγά σιγά, για να πέφτει η φωνή μου. Να μας σκεπάζει, μας αγαπώ σου το έχω πει και αγάπη σου σαν φυλακή, σαν Κυριακή, με ξεκουράζει. Μην τελειώσει, το ξέρετε, έτσι. Εγώ έχω τελειώσει μέσα μου. Γενικά, από τη ζωή έχω τελειώσει με όλα αυτά. Είστε Παναγιωτοπούλου. Θέλω να σε ενημερώσω ότι όλα αυτά είναι on the record, έτσι μη γράφω. Θα μπουν όλα αυτά. Έτσι ξεκινάμε και εμείς το γύρισμα. Δεν έχουμε βάλει ποτέ bloopers, τι πάντα. Ναι, αλλά εδώ τραβάει το μπουρδελάκι. Κατάλαβες. Γιατί όλα είναι τα bloopers, μετά πάλι ψεύτικες άμαστε. Κατάλαβες, άμαστε με ένα μάκι. Άμα θέλετε αληθινές, θα βγάζετε αυτό για επεισόδιο. Ναι, γιατί αυτό είναι το επεισόδιο. Θα μας λέγατε ο καθένας τα ερωτικά του προβλήματα και θα βγάζαμε επεισόδιο. Άρα δεν ήταν αυτή η καντίνα. Το ίδιο κοντέινερ. Αφού είναι εδώ η καντίνα. Το ίδιο κοντέινερ. Το ίδιο κοντέινερ. Το ίδιο κοντέινερ. Λάγκα, ρε. Στο ίδιο κοντέινερ. Μπορεί να κουνηθεί και να πάει αλλού αυτό. Δεν φύτρωσε. Δεν φύτρωσε. Αυτό φεύγει, πάει αλλού, όπου θέλει πάει. Αυτό πάει αλλού. Ναι. Κοντέινερ. Ξέρεις τι είναι. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που πηγαίνει μόνο σε κρεβάτια. Και μου έλεγε ο Θέμης ότι το Big Brother είναι σε κοντέινερ και του λέω, α, πού να είναι αυτό. Έψαχνα στο GPS. Λίγο πιο έξω από την Καλιφόρνια. 35. 3 ώρες και 35. Α. Πάμε να σε παρεχτούμε. Ναι. Θα πεις εσύ το 3-2, ε. Να γράψω, περίμενε. Ποιο, πότε θα γράψουμε πια. Ας γράψουμε επιτέλους. Βαρύναμε τώρα, βαρύναμε. Έχουμε κάνει κοιλιά. Μπορούμε να πάμε από σύντρε, μην το τοσάκι εκεί στη μέση, Ντάν. Να πατήσεις αυτό που κολλάει. Ενώ σήκασε το κεφάλι το πάνω από αυτό το άσπρο. Εντάξει. Πάνω από αυτό το άσπρο. Ποιο άσπρο. Δεν βλέπεις κάτι άσπρο εκεί πάνω. Πού θες να το βάλω. Αυτό θα εννοεί. Ναι. Αυτό. Τέλεια. Γράφεις. Τρία. Κάνει όπως είναι μια ταλίκα. Τρία, κι εγώ. Δώσε αυτό ρε μαλάκα. Ίδια κυβικά. Πάμε. Έτσι. Good evening.